Θα πάμε στην Αγία Γαλήνη και θα συναντήσουμε εκεί τον πρόεδρο της κοινότητας της Αγίας Γαλήνης, τον κύριο Μανώλη Φουντιδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους τους τηλεθεατές. Peace. Πρόεδρε, τι κάνει η Αγία Γαλήνη? Ετοιμαζόμαστε για τη γενναία σεζόν. Με μεγάλη όρεξη και διάθεση να υποδεχτούμε τους επισκέπτες μετά από ένα χειμώνα δύσκολο, με πολλές οικονομικές δραστηριότητες προκειμένου να εξασφαλίσουμε ό,τι καλύτερο για τον επισκέπτη, να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη. Έτσι, σε διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον αγορά που αλλάζει χρόνο με το χρόνο και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και στους επισκέπτες. Άρα, πρόεδρε, τρέχουν έτσι προετοιμασίες και τώρα τις τελευταίες μέρες, τα μερεμέτια που γίνονται και τα λοιπά στις τουριστικές επιχειρήσεις? Έτσι, έτσι. Για φέτος είναι το Πάσχα των Καθολικών πιο νωρίς και τέλη του Μάρτη, οπότε ένα μέρος της Αγίας Γαλήνης, του τουριστού δερέτρου, θα ανοίξει λίγο νωρίτερα και θα προετοιμαστεί μετά για την κανονική σεζόν. Α, μάλιστα. Οπότε εσείς ήδη είσαστε σε φάση να ξεκινήσει το ένα μέρος τουλάχιστον τη σεζόν. Και μετά, σε αυτή την απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο Πάσχα των Καθολικών και την κανονική τουριστική σεζόν της χώρας, τι θα γίνει εκεί πέρα, κύριε Φουντιδάκη? Στηριζόμαστε πολύ στους επαναλαμβανόμενους επισκέπτες και στους μόνιμους οι οποίοι έχουν οικοδομή στην περιοχή. Οπότε δεν θα είναι μεγάλη έτσι η καμπή. Οπότε θα πάει ομαλά μέχρι να ξεκινήσει κανονικά η νέα σεζόν. Ισχύει αυτό ότι στην Αγία Γαλήνη έχει πάρα πολύ κόσμο που στα Πέριξ έχει έρθει ξένοι και τελικά έχουν βρεθεί να έχουν φτιάξει σπίτια, να κατοικούν εκεί, σωστά? Έτσι, έχει πάρα πολλούς. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 600 στην Αγία Γαλήνη και περίπου στους 150 οι Ευρωπαίοι οι οποίοι έχουν έτσι εγκατασταθεί και αυτοί εδώ κοντά μας. Τώρα, πρόεδρε, μιλάμε για τον τουρισμό, για τη νέα τουριστική σεζόν. Περιμένετε και στις πολλοί κόσμο να δουλέψουν επιχειρήσεις, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε και από τους τουριστικούς φορείς γενικά στην Κρήτη να εκφράζουν ένα έντονο προβληματισμό βλέποντας την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Κάτι που αφορά εκεί και την περιοχή σας, γενικότερα το νότο. Είστε στο μάτι εκεί, έτσι μάτι. Δεν είναι? Έτσι, εμείς είμαστε στο μέσο της Νότιας Κρήτης. Υπάρχει το λιμενικό σταθμός εδώ, υπάρχει το λιμάνι, το οποίο από εδώ γίνεται έτσι, δηλαδή προσφεύγουν οι μετανάστες προκειμένου να μπουν στην Ευρώπη. Οι λιμενικές αρχές, παρόλο που είναι αποδικατισμένες, κάνουν μεγάλες προσπάθειες στην περιοχή. Είναι η λυπήση σύνδεση. Πραγματικά τα παιδιά αυτά κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έχουμε άψογη όμως συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου, με την πολιτική προστασία και μετά με μέσο μεταφοράς φεύγουν για την ενδοχώρα, που γίνεται και η ταυτοποίηση και μετά στις δομές. Πάντως είναι πάγιο αίτημα και όλων των λιμενικών και από την Ανατολική Κρήτη και από τη Δυτική Κρήτη να υποστηριχτεί το λιμεναρχείο στην Αγία Γαλήνη, να έρθει κόσμος εκεί και πλωτά μέσα, αλλά και άνθρωποι για να υποστηρίξουν τη δουλειά που κάνει το λιμεναρχείο εκεί. Έτσι ακριβώς, και εκεί απάνω θέλω να πω και ότι τώρα που έρθει και η σεζόν ξεκινάει, θα πρέπει οι ενέργειες να γίνονται άμεσα, να υπάρχει προσωπικό, προκειμένου να λύνει το πρόβλημα και να μην υπάρχει αυτή η εικόνα, ας πούμε, στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, που είναι... εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για τους ανθρώπους αυτούς και από η Δημοτική Αρχή, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίζουμε και τους ανθρώπους αυτούς πρώτες ανάγκες στην περίθαλψη, αλλά και να μην έχουμε αυτή την εικόνα να δείχνουμε στους επισκέπτες. Σωστά. Τώρα, κύριε Φουντιδάκη, κόσμο περιμένετε. Από νερό πώς πάτε στην Αγία Γαλήνη? Βροχές είχατε καθόλου? Πώς πάμε? Θα βγάλετε και εσείς το δελτίο όπως θα κάνουν γύρω-γύρω? Μιας στην Αγία Γαλήνη υπάρχει τοπικός οργανισμός υγείων δελτιώσεων, τα γνωστά το ΕΒ, στο οποίο είναι, όπως ξέρετε, έχει πολλές ανάγκες. Τις έχουμε εκφράσει επανειλημμένως. Μέχρι τώρα υπάρχει βοήθεια από τη Δημοτική Αρχή, από την Περιφέρεια. Και το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλή υποστήριξη και από το Υπουργείο, τον δικό μας εδώ, τον κριτικό, τον Υπουργό. Αλλά χρειάζεται ακόμα, υπάρχει πολύ δρόμος
Οι βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες αυτή τη χρονιά. Είδα τα στοιχεία πρόσφατα, είναι περίπου 280 χιλιοστά βροχής. Όλη τη χρονιά, όλη τη χρονιά. Μάλιστα. Είναι κάτω από 300 χιλιοστά. Ο υδροφόρος ορίζοντας πιέζεται πάρα πολύ. Και κοιτάζουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες. Το οποίο βέβαια θα βοηθήσει μελλοντικά και το φράγμα του πλατή που θα γίνει βορειότερα της Αιγαίας Γαλήνης, που ξέρετε ότι ο πλατής διέρχεται έξω από την Αιγαία Γαλήνη και καταλήγει στην Ασαρά, στον κόλπο της Ασαράς. Το νερό που κατεβάζει έτσι μέσω όρο είναι 55 εκατομμύρια κυβικά. Οι πληροφορίες λένε ότι το φράγμα θα είναι 36, γιατί είναι πολύ βασικό. Η λέξη εκτροπή που κατά καιρούς ακούγεται, δεν ισχύει. Η εκτροπή σημαίνει παίρνω από εδώ, πάω εκεί. Θα συνεχίσει να εμπλουτίζει τον κόλπο. Είναι απαραίτητο αυτό για τους αλληλείς, για την αλληλεία, και θα συνεχίσει το νερό να καταλήγει στη θάλασσα, αλλά θα εξυπηρετήσουμε και τις ανάγκες της Μεσαράς και θα ωφεληθούμε κι εμείς με κάποια δίκτυα που έρχονται από το φράγμα αυτό, προκειμένου κι εμείς να σταματήσουμε τις αντλήσεις που αυτή τη στιγμή είναι μόνο μια λύση. Δίκιο έχετε, Πρόεδρε. Ουσιαστικά εκτροπή το λέμε κι εμείς τόσα χρόνια, αλλά δεν είναι απολύτως σωστός ο όρος. Έχετε δίκιο. Περιμένουμε κι εμείς κάτι που θα δώσει έτσι ανάσα στον Νότιο Ρέθυμνο και ειδικά ιδιαίτερα στην Αιγαία Γαλήνη. Τώρα, ανάσα και Νότιο Ρέθυμνο, είπατε και θυμήθηκα μια συζήτηση που είχαμε κάνει παλιότερα σχετικά με το Καστέλι και το νέο αεροδρόμιο και το ποια ανάσα είναι αυτή, τι ανάσα είναι αυτή για τον τουρισμό στο βόρειο μέρος της Κρήτης, αλλά πώς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει αποκοπεί από το νότιο μέρος της Κρήτης. Ένα πάγιο αίτημα τώρα που με την κατασκευή του αεροδρομίου, δεν θα κουραστούμε να το φωνάζουμε και να το λέμε, ότι ο επισκέπτης στον προορισμό τον τελικό πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτω από τη μία ώρα. Αυτή τη στιγμή ο επισκέπτης γεννάει στην Αιγαία Γαλήνη και αργότερα από το Καστέλι, πολύ περισσότερο, περνάει την μία ώρα. Αυτό είναι πρόβλημα. Ο βέλτιστος θα είναι ο οδικός άξονας Καστέλι με Σαρά και κατ' επέκταση θα καταλήξει και στην Αιγαία Γαλήνη, οπότε θα βοηθήσει πάρα πολύ, όπως και ο δρόμος που γίνει τώρα του Ηρακλείου. Βλέπουμε χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από το Ηρακλείο. Άρα οι υποδομές μετράνε, κύριε Φουντιδάκη. Ναι, υποδομές. Ναι, πείτε αυτό που θέλατε να πείτε. Θέλω να τονίσω και σχετικά με τις υποδομές που γίνεται μεγάλη προσπάθεια, ξαναλέω, από το Δήμαρχο, από τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε τη στήριξη της περιφέρειας. Όσο και για το ιατρείο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υποδομές και τουρισμός και κάτοικοι τόσοι μόνιμοι. Αλλά ένα περιφερειακό ιατρείο που ουσιαστικά λειτουργεί 3 φορές το μήνα. Ναι, 2-3 φορές το χειμώνα. Το καλοκαίρι γίνεται προσπάθειες και γίνεται μία παραπάνω κάθε εβδομάδα. Αλλά φανταστείτε ότι με 600-700 μόνιμους κατοίκους, με εργαζόμενους και περίπου 2.500-3.000 επισκέπτες. Το να μην υπάρχει γιατρός στην περιοχή είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Καταφέραμε και αποδείξαμε εδώ σαν κοινότητα, σαν Δήμος, και φτιάξαμε και ξενώνα στο δίπλα στο αγροτικό ιατρείο που να μπορούμε να φιλοξενήσουμε και γιατρό, προκειμένου να είναι πιο έτσι δελεαστικό και να μπορέσει να έρθει γιατρός, το καλύτερο θα ήταν μόνιμος. Αλλά έστω αν μπορούμε να έχουμε ένα γιατρό που να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής. Και ο επισκέπτης, πρώτο πράγμα που κοιτάζει είναι αν υπάρχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πολύ βασικό. Πολύ σημαντικό. Το πιο κοντινό κέντρο υγείας πού είναι από την Αγία Γαλήνη και πόση ώρα είναι? Είναι στο Σπύλι, 25 χιλιόμετρα, όπου και αυτοί αγωνίζονται οι άνθρωποι μέρα νύχτα με τις εφημερίες. Και το επόμενο είναι στις Μοίρες, από τον νομό Ηρακλείου. Μάλιστα. Και ξέρετε, είναι άδικο, γιατί κάνει η Αγία Γαλήνη και οι επαγγελματίες που έχει μεγάλες μονάδες κάποιες, αλλά οι πολλές είναι μικρομεσαίες. Ο αγώνας ο καθημερινός που κάνει εδώ ο ντόπιος για να εξυπηρετήσει, να κρατήσει έτσι το επίπεδο ψηλά, που λέμε τουριστική συνείδηση, αυτό κοιτάζουμε να κρατήσουμε προς τον επισκέπτη, και να έχουμε προβλήματα τέτοιου τύπου, ας πούμε, όπως το θέμα του γιατρού. Έτσι. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή δύναμη, καλή αρχή και θα τα πούμε στην Αγία Γαλήνη. Σας ευχαριστούμε, σας περιμένουμε έτσι να σας φιλοξενήσουμε, να ξέρετε ότι έτσι υπάρχει η διάθεση και εμείς σας ευχαριστούμε για την προβολή και για το βήμα που μας δώσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
Πάμε με διαφημίσεις. Βέβαια, πάμε διαφημίσεις. Αν και κανονικά εγώ στην Αγία Γαλήνη θέλω να πάμε, αλλά θα βολευτούμε με διαφημίσεις.